Καλησπέρα. Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, φτάσαμε στο βραδινό μας vlog, το οποίο σκέφτηκα πολύ αν θα το κάνω vlog αυτό το θέμα. Και γιατί στην τελευταία επικοινωνία η κοπέλα μου ζήτησε να μην το κάνω vlog και θα σας διαβάσω γιατί μου ζήτησε να μην το κάνω vlog. Αλλά αποφάσισα να το κάνω vlog και το έχω πει και στην ίδια, επειδή θεωρώ ότι αυτή η ιστορία μπορεί να είναι πολύ διδακτική. Το ερώτημα που θέτει το vlog, το έχετε διαβάσει. Θα χωρίσει ο παντρεμένος για εμένα? Το πρώτο mail. Έχω ανταλλάξει πολλά mail με αυτή την κυρία. Καλησπέρα σας κυρία Πετρίδου. Είναι έντονη η ανάγκη μου να σας μιλήσω, αλλά με σταματάει το γεγονός ότι ξέρω πως λαμβάνετε πολλά mail και ίσως μείνει αναπάντητο το mail μου. Είπα όμως πως αν δεν δοκιμάσω δεν θα μάθω. Όχι μόνο δεν έμεινε αναπάντητο το mail σου, αλλά είχαμε μπει στη διαδικασία να ανταλλάξουμε αρκετά mail. Θα σας πω στην πορεία τι έγινε. Είμαι μια γυναίκα χωρισμένη 33 χρονών. Είχα πολύ δύσκολη ζωή μέχρι σήμερα. Μου περιέγραψε τη ζωή της. Όντως ήταν μια δύσκολη ζωή. Είχε διάφορες δυσκολίες, αναποδιές. Έχασε τον έναν γονέα της σε κάποια κρίσιμη φάση της ζωής της. Δεν πήγε καλά ο γάμος της. Είχε δεχθεί βία στο γάμο της. Χώρισε και μεγαλώνει μόνη της τα δύο της παιδιά. Χώρισε η φίλη αυτή και σε μια ηλικία γύρω στα 30 πήγε σε μια καινούργια εργασία και εκεί γνώρισε ένα συνάδελφο της, τον οποίο ερωτεύτηκε, παντρεμένο. Προσπάθησα να το θάψω μέσα μου και εκείνος το ίδιο για καιρό, αλλά καταλήξαμε να είμαστε μαζί πολύ ευτυχισμένοι. Κάναμε όνειρα, με αποκαλούσε η οικογένεια του. Γνώρισε αυτός τους δικούς μου ανθρώπους, γνώρισε όλη μου την οικογένεια. Υποσχόμασταν ένας τον άλλο ότι όταν μείνουμε μαζί θα ξυπνάμε πάντα αγκαλιά και ζούσαμε ένα παραμύθι. Ήθελε να χωρίσει, αλλά εγώ ήθελα να το κάνει ανώδυνα για τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Μαζί με τη γυναίκα του είναι πάνω από 10 χρόνια, σε γάμο νεκρό τα τελευταία 5 χρόνια. Μας ανακάλυψε η γυναίκα του, του ζήτησε να απομακρυνθώ και να κάνουν ψυχοθεραπεία. Εκείνος δεν απομακρύνθηκε από μένα, της εξομολογήθηκε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και τότε εκείνη έβαζε τα παιδιά του να του λένε διάφορα, του τύπου φοβόμαστε μπαμπά, μη μας αφήσεις, μη φύγεις, μη μας αφήσεις μόνους μας. Ξεκίνησαν ψυχοθεραπεία και μου ζήτησε χρόνο. Δηλαδή ξεκίνησε να πηγαίνει στο ψυχολόγο με τη γυναίκα του και σου ζήτησε ένα χρόνο. Του τον έδωσα, απομακρυνθήκαμε αρκετά, αλλά πάλι είμαστε μαζί. Η γυναίκα του το ανακάλυψε πάλι ότι δεν χωρίσαμε και τώρα εκείνος μου ζητάει να απομακρυνθώ εγώ που είμαι πιο καινούργια από τη δουλειά, ενώ ξέρω ότι μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου και ότι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω καταλάβει θα ξαναπροσπαθήσει με τη γυναίκα του για τα παιδιά του, όπως μου είπε. Και η ερώτηση μου είναι, πώς είναι δυνατόν να ξαναγεννηθεί το συναίσθημα? Όση βοήθεια και να πάρεις από τους ψυχολόγους, πώς είναι δυνατόν να αναβιώσει ο έρωτας το θέλω για έναν άνθρωπο που δεν αντέχεις να αγγίξεις? Τι κάνω εγώ? Δεν αντέχω αυτή την απόρριψη. Από όλα αυτά όσα σας έχω περιγράψει, αυτό που ζω αυτή τη στιγμή με έχει γονατίσει. Και πιστέψτε με, είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Πείτε μου κάτι. Να πιαστώ από εσάς. Μια φράση θέλω και να φανώ πάλι δυνατή. Νιώθω πως αν ξαναγυρίσει, το μόνο που θα θέλω θα είναι να τον πληγώσω. Δεν το αντέχω αυτό που ζω και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και μου στείλε και ένα-δυο άλλα mail έτσι γεμάτα αγωνία. Τώρα μιλάμε πριν μήνες, στην αρχή. Όταν εγώ απάντησα, όταν είδα 2-3 mail να έρχονται, μπήκα και το διάβασα. Είδα τώρα το mail σου, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος σου έλεγε πως ο γάμος του ήταν νεκρός. Ήταν όμως? Επίσης, όταν τα φτιάχνεις με παντρεμένο, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μην χωρίσει. Μπορεί να είναι και δειλός και να φοβήθηκε την αντίδραση της γυναίκας του. Το θέμα είναι πως τώρα εσύ δεν είσαι σε καλή φάση. Πρέπει να δεις ψυχολόγο από κοντά. Χρειάζεσαι άμεσα στήριξη και καρδούλες. Έστειλα αυτό το mail. Παρόλο που, όπως σας έχω πει πολλές φορές, έρχονται πάρα πολλά mail και τα τακτοποιώ, τα βάζω σε θηρίδα που είναι για vlogs και τα διαβάζω όταν έρθει η σειρά τους. Επειδή αυτή η κοπέλα έχει στείλει πολλά συνεχόμενα mail, μπήκα και διάβασα
Και της απάντησα, αυτό της απάντησα, του στυλ θα γίνει το mail όταν έρθει η σειρά του. Μου απάντησε πίσω σε αυτό, με άλλο mail. Ο γάμος είναι νεκρός, το ξέρω σίγουρα. Μου ζήτησε να βρεθούμε σήμερα και βρεθήκαμε. Με παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να μην φύγω από τη δουλειά. Μου είπε πως θέλει να είναι πολύ ξεκάθαρος μαζί μου και πως πρέπει να προσπαθήσει για τα παιδιά του. Του είπα να κάνει αυτό που εκείνος θεωρεί σωστό, αλλά πως εμείς θα μείνουμε μόνο συνεργάτες στη δουλειά και τίποτα άλλο. Μόνο συνάδελφοι. Μου είπε ότι ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δεν τα ξέρει. Του απάντησε εγώ ότι εγώ τα ξέρω και είμαι σίγουρη ότι θα χωρίσετε, αλλά εγώ δεν θα είμαι πια διαθέσιμη. Μου είπε ότι αυτό είναι το μόνο που φοβάται. Σου είπε ότι το μόνο που φοβάται είναι ότι δεν θα είσαι πια διαθέσιμη. Πήγε να με φιλήσει, τον απέφυγα και του ζήτησα να φύγει και από αύριο δεν θα του μιλάω καθόλου, σαν να είμαστε δύο ξένοι. Με θέλει. Ξέρω ότι δεν αντέχει μακριά μου. Είναι ειλικρινής και έντιμος, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει τη ζωή του, εγώ θα κοιτάξω τα παιδιά, εμένα, τα παιδιά μου και τη δουλειά μου. Εγώ απάντησα σύντομα και καλά θα κάνεις, κοίτα την αξιοπρέπειά σου. Μου ξαναστέλνει mail. Πείτε μου ειλικρινά από την εμπειρία σας, μπορεί ένα ζευγάρι που έχουν να βρεθούν ερωτικά πάνω από ένα χρόνο, αν νομίζω πως ήταν 5 χρόνια, τώρα έχει πάνω από ένα χρόνο, έχει ένα χρόνο, και ζούσε σε ένα νεκρό γάμο 4 χρόνια. Όχι, ο νεκρός ο γάμος είναι όταν δεν κάνει σεξ το ζευγάρι. Άρα ο νεκρός γάμος εδώ ήταν, αν είναι όπως σου τα λέει τα πράγματα, ένας χρόνος. Και έχει μεσολαβήσει σχέση με ρομαντικό έρωτα του ενός με ένα τρίτο άνθρωπο. Γίνεται με βοήθεια από ψυχολόγους και ειδικούς να αναθεωρηθεί η σχέση. Νιώθω ότι είναι τελείως χαζό να το πιστεύει κάποιος αυτό. Δεν απάντησα σε αυτό το mail. Έρχεται άλλο mail. Με αυτόν τον άνθρωπο θα είμαστε μαζί και θα είμαστε ευτυχισμένοι και πλήρεις. Και απάντησα εγώ τότε, πριν 4 μήνες. Έχεις παρεξηγήσει το ρόλο μου. Μου στέλνουν εκατοντάδες άνθρωποι mail. Μια φορά. Και αν είναι κατάλληλο το mail και έρθει η σειρά του, το κάνω vlog. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Να κάνεις συναντήσεις με ψυχολόγο από κοντά ή να γράφεις σε μια φίλη σου κάθε μέρα mail, σε βάσουμε λίγο. Αυτό έγραψα στη φίλη. Μου απάντησε, με συγχωρείτε, δεν θα ξαναγράψω. Και της απάντησα και εγώ, συγγνώμη που σου θύμωσα, αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Αυτό είχα συμβεί τότε στην αρχή που έστειλε το mail, γιατί το έστειλε μια μέρα και μετά έστειλε συνέχεια. Καθημερινά έστειλε κι άλλο. Όταν της έστειλα χθες ότι ήρθε η σειρά και θα κάνω το mail, μου απάντησε τα εξής. Έχουν αλλάξει όλα, έφυγα από τη δουλειά και είμαι άνεργη για τους τελευταίους μήνες. Δεν με ενδιαφέρει πια αυτός ο οδηλός και αισχρός άνθρωπος. Δεν θέλω να κάνετε κανένα vlog, τον συχαίνομαι και δεν αξίζουν τέτοια άθλια, απάνθρωπα, μικρόψυχα και συχαμένα πλάσματα να ασχολείται κανείς μαζί τους. Και εγώ απάντησα στη φίλη ότι θα το κάνω το vlog και γιατί έχω ασχοληθεί πολλή ώρα, επειδή ήταν πάρα πολλά τα mail μέχρι να το συντάξω και θα έπρεπε να με ενημερώσει νωρίτερα ότι ξέρεις δεν το θέλω πλέον εκείνο το vlog, αλλά και γιατί θεωρώ ότι η ανάγνωση των mail, η οποία έγινε πολύ προσεκτικά και έχουν αποκριβεί αρκετές πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν την περίπτωση αυτή, θεωρώ ότι είναι σημαντικό vlog αυτό να δείτε πως το ίδιο πρόσωπο, η κοπέλα αυτή, η οποία βρέθηκε να ερωτευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος και προφανώς της έλεγε ψέματα πως ο γάμος του ήταν νεκρός, γιατί σε κάποια φάση λέει 5 χρόνια νεκρός γάμος και μετά λέει έχει πάνω από ένα χρόνο να το κάνουν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σίγουρα πως ο γάμος ήταν νεκρός. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει ο γάμος μου είναι νεκρός, μπορεί να λέει και ψέματα. Μπορεί να το λέει επειδή θέλει να βιώσει μαζί σου αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό για έναν άνδρα παντρεμένο να τον ερωτευτεί μια νέα κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά και να νιώσει ξανά ποθητός, επιθυμητός και νεανικά. Αυτό τον αναζωογονεί, τον κάνει να παίρνει τα πάνω του. Και δυστυχώς υπάρχουν άνδρες, όπως υπάρχουν και γυναίκες, που μιλούν για συναισθήματα χωρίς να έχουν συναισθήματα. Δηλαδή προσποιούνται τους ερωτευμένους για να κάνουν, να έχουν την ευχαρίστηση, να έχουν το μπουστάρισμα, την τόνωση του εγωισμού τους και του συναισθήματος τους που δίνει μια παράνομη σχέση, μια εξωσυζυγική σχέση. Δεν είναι ο κανόνας
όταν ένας παντρεμένος, έστω και αν αγαπήσει αλλού, όταν ένας παντρεμένος φτιάξει μια παράλληλη σχέση, ότι θα χωρίσει για να είναι με τη σχέση. Δεν είναι ο κανόνας αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι οι παντρεμένοι άντρες να κάνουν σχέσεις με γυναίκες που είναι είτε χωρισμένες, είτε επίσης παντρεμένες, είτε ελεύθερες, να αφήνουν να εννοηθεί πως θα χωρίσουν ή να λένε ή να υπόσχονται πως θα χωρίσουν, να βιώνουν αυτό το έντονο ερωτικό συνέστημα μιας παράνομης σχέσης, μιας παράλληλης σχέσης, μιας σχέσης η οποία έχει κίνδυνο, έχει κίνδυνο ότι μπορεί να πιαστεί, έχει ενθουσιασμό, τους ανεβάζει τη λίμπητο, τους ανεβάζει την αδρεναλίνη, νιώθουν πάρα πολύ ωραία και μετά να είναι και απρόσεχτοι, υποσυνείδητα ίσως για να τους τσακώσει η γυναίκα τους, να τους τσακώνει η γυναίκα τους, μετά να προφασίζονται ότι είναι η γυναίκα τους, είναι τα παιδιά που με πιέζουν και να διακόπτουν αυτή τη σχέση αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που και οι γυναίκες το κάνουν αυτό. Το έχω δει, τα έχω δει όλα, τα έχω δει όλα με τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια και με τα mail σας που διαβάζω. Γυναίκα να παντρεμένη, να έχει σχέση με άνδρα χωρισμένο, να αφήνει να εννοηθεί ότι θα χωρίσει, να υπόσχεται ότι κάποια στιγμή θα βρει τη δύναμη και θα χωρίσει, να τον στραγγίζει συναισθηματικά, να παίρνει όλη την προσοχή, την τρυφερότητα, την σεξουαλικότητα, τον ρομαντισμό που της δίνει ο άνδρας αυτός και αυτή να παραμένει επί σειρά ετών σε ένα γάμο που παρουσιάζεται νεκρός ή και πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και νεκρός ή να είναι και συμβατικός ή να είναι και συμφεροντολογικός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί όταν κλείνει την πόρτα του ένα ζευγάρι, όταν πάει ένας άνδρας το βράδυ στο σπίτι του, αν θα πάει το βράδυ ή το απόγευμα, όταν θα πάει μια γυναίκα το βράδυ ή το απόγευμα στο σπίτι της και κλείνουν την πόρτα τους και είναι με το τέρι τους και με τα παιδιά τους, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Υποθέτουμε ή πιστεύουμε αυτά που μας λένε. Δεν είμαστε εκεί για να ξέρουμε ότι όντως αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν τελειώσει μεταξύ τους. Όντως ο γάμος τους είναι νεκρός. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις στις οποίες η φιλενάδα, το τρίτο πρόσωπο, είτε ο φίλος, ήταν πεπισμένοι ότι ο γάμος του συντρόφου τους ή της συντρόφου τους ήταν νεκρός και ότι δεν είχαν καθόλου ερωτικές επαφές μεταξύ τους και περίμεναν και πίστευαν στα ευχολόγια ότι θα χωρίσει, στις υποσχέσεις ότι θα χωρίσει ο ή αγαπημένος τους, αγαπημένη τους και θα είναι μαζί και μετά να μαθαίνουν ότι ποτέ δεν ήταν ο γάμος νεκρός, ότι το άλλο το πρόσωπο αντιμετώπισε εκείνη την παράλληλη σχέση σαν μια περιπέτεια, σαν μια τόνωση ένεσης του εγωισμού και της ερωτικότητας του και επέστρεψε πίσω εκεί που είναι μαθημένος μαθημένη ή εκεί που έχει συμφέροντα ή εκεί που είναι πιο βολικά ή εκεί που δεν έχει τόσο φόβο. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι όντως βρίσκονται μέσα σε νεκρούς γάμους, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεξάρτησης, άνθρωποι που ζουν μέσα σε σχέσεις νεκρές και κακοποιητικές, και άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ελάχιστες όμως, είναι η εξαίρεση στον κανόνα, δεν είναι ο κανόνας, οι οποίοι όταν αγαπήσουν αλλού, άμεσα διαλύουν τον νεκρό γάμο. Άμεσα. Υπάρχουν επίσης και άλλες περιπτώσεις, τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση, που μπορεί να λένε και να ξαναλένε ότι ο γάμος μου είναι νεκρός και θα χωρίσω το τάδε χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν πάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο ή όταν παντρέψω τα παιδιά μου, και να το κάνουν ή να μην το κάνουν μετά. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κώδικα ηθικής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων λέγονται πολλά ψέματα σε αυτές τις σχέσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί το ρομάντσο. Και είναι κρίμα και άδικο και είναι και κακοποιητικό για τα θύματα αυτών των περιπτώσεων, τα θύματα αυτών των περιπτώσεων είναι και το τρίτα πρόσωπο. Δηλαδή αυτή η κοπέλα τώρα, η οποία βίωσε όλο αυτό το πράγμα, δεν το βίωσε από μόνη της. Ο άλλος ήταν συνεργός, ο άλλος ήταν
συνοδοιπόρος. Μαζί τα κάνανε αυτά που κάνανε. Και τα όνειρα και τα σχέδια και τις συναντήσεις και το ένα και το άλλο. Δεν τα σκέφτηκε από μόνη της. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Α, γεια σας, τώρα εγώ θα πάω και θα τα φτιάξω με τον συναδελφό μου και θα μπω στη διαδικασία να είμαι το τρίτο πρόσωπο σε ένα νεκρογάμο ή σε ένα γάμο που μου λέγεται πως είναι νεκρός». Μαζί τα κάνανε. Ωραία πέρασε αυτός, γέμισε ελπίδες αυτή μετά από τη δύσκολη ζωή που είχε και με την κακοπέραση που είχε στον πρώτο στο γάμο, ότι επιτέλους θα έχει τη δική της ζωή και θα έχει αγάπη πραγματική στη ζωή της. Πήγε αυτός που μαζί τα κάνανε και γνώρισε τους δικούς της. Δηλαδή, τι σημαίνει πάω και γνωρίζω τους δικούς της φιλενάδας μου, τι σημαίνει? Ή ότι είμαι, έχω τρομερό θράσος και κοροϊδεύω μια ολόκληρη οικογένεια, ή ότι όντως ήθελα να χωρίσω, αλλά μετά δίλιασα, κόλωσα ή οτιδήποτε άλλο. Πάλι όμως όλα αυτά δεν δείχνουν άνθρωπο ο οποίος να παίρνει τη ζωή του στα χέρια του. Ή άνθρωποι που να συμπεριφέρεται έντιμα στον εαυτό του και στους άλλους. Φίλοι, λυπάμαι πάρα πολύ για την ταλαιπωρία σου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με άκουσες τότε. Υποθέτω ότι δεν με άκουσες τότε. Λες ότι είσαι και άνεργη έκτοτε, αλλά δεν είχες και τα χρήματα να κάνεις ψυχοθεραπεία. Μια από αυτές τις μέρες θα φτιάξω ένα vlog με τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας. Μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα που μου δίνετε, συνδέσμους και τέτοια. Πρέπει να τα συντάξω, να τα μαζέψω, να ελέγξω κάποια αν όντως ισχύουν. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, αυτό το κάνω άμεσα. Και να κάνω ένα vlog για δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα. Για την Κύπρο έχουμε έναν κατάλογο. Μπορώ να το πω και από τώρα για την Κύπρο, ότι είναι στα δημόσια νοσοκομεία οι δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας, στα κατατόπους κέντρα υγείας, τα δημόσια που ανήκουν στο ΓΕΣΥ. Δεν έχουν μπει ακόμη οι ψυχολόγοι στο ΓΕΣΥ, το Γενικό Σύστημα Υγείας στην Κύπρο. Οι ψυχίατροι έχουν μπει στο ΓΕΣΥ. Δωρεά ψυχολογία, ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει κάποιος είτε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου είτε στα κατατόπους πανεπιστήμια. Και κάποιοι δήμοι προσφέρουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε μέλη του Δήμου, όπως και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και επίσης στην Κύπρο είναι ο αριθμός 1440, που είναι ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια, που εκεί αν κάποιος αποταθεί μπορεί να πάρει και πληροφόρηση για δωρεά ψυχοθεραπεία ή να πάρει και δωρεά συνεδρίες με τον ψυχολόγο του οργανισμού, του ΣΠΑΒΟ. Και στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός είναι 15900. Λοιπόν, φίλοι, έκανα το vlog όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να χρησιμοποιήσω την ιστορία σου, εφόσον μου την έδωσες και μου την έστειλες τόσες φορές, να τη χρησιμοποιήσω για να ανοίξουν ίσως τα μάτια σε κάποιες ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν τα ψέματα ή να πιστεύουν τα απίστευτα ή είναι ερωτευμένοι και παρασύρονται στο να πιστέψουν μια φαντασίωση ότι θα γίνει αυτό που θα γίνει. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση ένας παντρεμένος να χωρίσει και να συνεχίσει τη ζωή του με την παράλληλη σχέση. Κανείς παντρεμένος δεν χωρίζει για καμιά γυναίκα, καμιά παντρεμένη δεν χωρίζει για κανέναν άνδρα. Αυτοί που χωρίζουν, χωρίζουν για τον εαυτό τους και ίσως να χρησιμοποιήσουν και την καινούρια σχέση σαν ένα αποκούμπι, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, το τρίτο πρόσωπο, το οποίο έρχεται στο τέλος ενός νεκρού γάμου, τελειώνει ο νεκρός ο γάμος εξ αφορμής, όχι εξαιτίας, εξ αφορμής του τρίτου προσώπου, και μετά το τρίτο πρόσωπο γίνεται το αποκούμπι και του ανθρώπου που χωρίζει, αλλά και δέχεται και το ψυχολογικό πόλεμο που μπορεί να δεχθεί από την πρώην γυναίκα του, από τον πρώην άντρα της, από τα οικογενειακά περιβάλλοντα κλπ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Η γνώμη μου είναι καλύτερα να αποφεύγουμε να δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις με ανθρώπους που είναι ήδη δεσμευμένοι, είτε είναι παντρεμένοι, είτε είναι σε ερωτική σχέση. Καλύτερα. Προστατεύουμε τη ψυχική και σωματική μας υγεία. Και επίσης, επ' ευκαιρίας εδώ να πω αυτό, ότι καλύτερα να αποφεύγουμε να κάνουμε σχέσεις στον εργασιακό μας χώρο. Καλύτερα. Είτε είναι συνάδελφος μας, είτε είναι υφιστάμενος μας, είτε είναι προϊστάμενος μας, είτε είναι οτιδήποτε άλλη σχέση έχει το άλλο πρόσωπο με εμάς. Γιατί αν δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση στον εργασιακό χώρο και μετά τελειώσει η ερωτική σχέση, μπορεί να καταλήξουμε να μην αντέχουμε άλλο να μείνουμε σε εκείνο το χώρο και να φύγουμε και από τη δουλειά μας και να χάσουμε και από τη δουλειά μας.
Φίλοι, λυπάμαι πάρα πολύ για την ταλαιπωρία σου. Ψάξε να βρεις δωρεά δομές ψυχοθεραπείας για να βοηθηθείς να ξεπεράσεις και αυτό το χτύπημα, αλλά και τα προηγούμενα χτυπήματα που μου έχεις περιγράψει ότι έχεις βιώσει στη ζωή σου. Και έχεις την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Λυπάμαι που σε στενοχώρησα τότε που δεν συνέχισα να σου απαντάω καθημερινά τα mail. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να μου στέλνετε ένα vlog, ένα email, να μπαίνει στη σειρά και όταν έρθει η ώρα να το διαβάσω, αν κάνει για vlog να το κάνω vlog, αν δεν κάνει να απαντήσω πίσω στέλνοντας με δύο λόγια, στέλνοντας ίσως ένα playlist με αντίστοιχα βίντεο κλπ. Κλπ. Καλό βράδυ. Προσέξτε στα σχόλια να μην στενοχωρήσουμε την κοπέλα γιατί όπως είδατε είναι πολύ στενοχωρημένη. Φιλιά.